Ήταν Ιανουάριο του 2014, όταν οι μαχητέ τη οργάνωση Ισλαμικό κράτο στο Ιράκ και το Λεβάντε κατέλαβαν τη Φαλούτζα. Έκτοτε άρχισε η προέλασή του και πλέον έχουν φτάσει στα σύνορα του Ιράκ με τη Συρία. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο εκπρόσωπο τη οργάνωση αναφέρει: Αυτά δεν είναι τα μόνα σύνορα που θα διαρρήξουμε. Θα διαρρήξουμε κι άλλα σύνορα. Το βίντεο γυρίστηκε σε συνοριακό πέρασμα στη Συρο- Μεθόριο. Οι τζιχατιστέ ανακοίνωσαν την ίδρυση Χαλιφάτου που περιλαμβάνει όλα τα εδάφη που έχουν καταλάβει. Εκτείνεται από την επαρχία Ντιγιάλα στο Ιράκ και φτάνει μέχρι το Χαλέπι τη Συρία. Οι Σουνίτε τη οργάνωση έχουν καταλάβει το Τικρίτ, τη Σαμάρα, τη Μοσούλη, τη Φαλούτζα, το Ραμάντι και έχουν φτάσει πρώτων πυλών τη Βαγδάτη. Στη Συρία έχουν καταλάβει περιοχέ στα ανατολικά και τα βόρεια τη χώρα, στα σύνορα με το Ιράκ. Υπόσχονται να διαβρύνουν το Χαλιφάτο στη Μεσόγειο και το Ιράν. Όταν συστάθηκε η οργάνωση, τον Απρίλιο του 2013 ορκίστηκε πίστη στην Αλκάιντα, με την οποία μοιράζεται την ίδια ιδεολογία. Τον Φεβρουάριο του 2014, ο επικεφαλής της Αλκάιντα, η Μαν Αλζαουάχρη, την αποκήρυξε. Το ακριβές μέγεθος της οργάνωσης είναι ασαφές. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει των ειδικών, μετρά περίπου 6 με 7.000 μαχητέ στη Συρία και 5 με 6.000 μαχητέ στο Ιράκ. Θεωρείται από τι πλέον καλά χρηματοδοτούμενε τζιχαντιστικέ οργανώσει στον κόσμο. Υπό Η χρηματοδότηση τη οργάνωση Ισλαμικό Κράτο στο Ιράκ και το Λεβάντε σίγουρα Υπό την βοηθά να καθιερωθεί και να κερδίσει περισσότερο έδαφο. Μπορεί να αγοράσει μαχητέ, να πληρώσει κυβερνητικού υπαλλήλου, αλλά και να δωροδοκίσει άλλε οργανώσει για να συνεργαστούν μαζί τη. Έχουν πρόσβαση σε χρήματα ελέγχοντα πετρελοπηγέ στη Συρία. Επίση, βγάζουν χρήματα από επιχειρήσει που εδρεύουν σε διάφορε πόλει στο Ιράκ. Η οργάνωση έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλέ γειτονικέ χώρε, ανάμεσα σε αυτέ και η Ιορδανία.